Το ζευγάρι που αποχωρεί από το Just the Two of Us αυτό το Σάββατο είναι η Κέλλη με το Δημήτρη. Συγχαρητήρια. Απίστευτο. Πως αυτός αποχωρεί, θα το κάνω ρήμα τελειό. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό, δεν μπορώ να σκέφτομαι ένα σοου με τραγούδια κι ολονότες χωρίς μιτσάρα, κι ας μην τραγουδά. Φέρτε τον ξανά. Πες μου ότι ο Κοκλώνης έχει τρελαθεί και ότι κάνει πλάκα δεν μπορεί. Τραύμα Μίτσο, ανοιχτό τραύμα Φάλτσο, δυνατό να σ' ακούω δεν μπορώ. Όμως να ζω, τραύμα Μίτσο, ανοιχτό τραύμα που θα νοσταλγώ. Τη φωνή σου δεν μπορώ κι ούτε και χωριά σου. Όμως να ζω, τραύμα. Τρεις και πέντε θα ήταν καλύτερο. Έχει φύγει από την ώρα η τοποθέτηση. Τοποθετήθηκα. Εντάξει. Άνω κάτω. Φαινόταν η μέρα από το Σάββατο η σημερινή. Τραύμα, παιδιά. Δεν έχω ευχάριστα. Χίλια συγγνώμη. Δεν ξέρω κιόλας πώς θα ξαναέχω πότε. Μα να φύγει τώρα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου από το Just the Two of Us. Να τραγουδάει τώρα ποιος. Καλά, έτσι σίγουρα κανένας. Αλλά και πάλι αδικία. Ο Μίτσος, ναι, τραγουδούσε λίγο χάλια, αλλά στις ερμηνείες του έδινε κάτι πιο. Τώρα που έχω σερβερ. Πως είσαι ευτυχισμένη. Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε ήσουν άγγελος που μπήκε στην καρδιά μου. Έχω αλλάξει μάτια μου γιατί δεν με πιστεύεις και έχω δικαίωμα συγγνώμη να σου πω. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι πατηράκι. Πατηράκι, εντάξει, βασικά, okay, λίγο χάλια τραγουδούσε, αλλά τα σκέτο, μόνο αυτό. Τον διώχνεις όμως, ε. Διώχνεις αυτούς που δεν τραγουδάνε. Αρχικά ποιος θα μείνει. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι αυτό το Just the Two of Us που αγαπήσαμε. Άμα είναι όλοι να τραγουδάνε καλά, έβαζα να δω και voice. Καναλάρα, έχω πρόγραμμα. Όχι ρε, να διώχνετε τώρα το Δημήτρη και σαν να μην έφτιανε όλο αυτό. Η Ιωάννα Τούνη δηλώνει πως αποχωρεί και ο Θελός. Διπλό το πλήγμα. Κάπως δεν μας λυπούνται και εμάς. Τι να πω, μου τον παίρνεις, τον έναν μου τον παίρνεις, την άλλη. Καλά, μπας ερτώσεις, μαζί παντού κι αυτοί. Δηλαδή και στο σπίτι και στο τζαστ να μην τραγουδάνε, μαζί φεύγουν. Έσκασα, Στέλιο, έσκασα. Και ποια θα πάει τώρα στη θέση της, άλλη αναρώτηση. Επειδή όλα έχουν μπει σε ρολόι με τα υπόλοιπα, τώρα σκέφτομαι αυτό. Τι κάνει ο σκητάκι, χαϊδεύεται κάποιον. Τι εκπομπή είστε εσείς. Μουροχάβλιας ο άλλος, τι κοιτούς. Δεν ξέρω, αγάπη μου, τρελάθηκε και αυτό. Τέτοια ώρα έκανε άλλα πράγματα. Α, και χαίρεται. Τίποτα, κάτι ακούγεται για τη Δήμητρα την Κατσαφάδου. Κάτι για τη Λάουρα την Άργες. Εμένα πάντως οι δικές μου πηγές κάνουν λόγο για τον Γιώργο Παπανδρέου. Το αποκαλύπτω εγώ. Κάνω μόνος μου break. Αφού ρε παιδί μου, αφού τραγουδάει ο άνθρωπος. Μπράβο!
Φωνές υπάρχουν, πολιτικοί δεν υπάρχουν. Ωραίο. Τον έβλεπα με Κατσαφάδου, με Μάρα, υπερθέαμα. Τέλος πάντων, τώρα παιδιά, χωρίς Αλεξάνδρου το σόου δεν ξέρω αν μπορώ να το αντέξω. Εδώ με τα βία στο άντεχα με Αλεξάνδρου. Τίποτα. Προχωράμε τώρα όπως μπορούμε. Για τους ανθρώπους είναι αυτά. Πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Θα μας ξανακλείσουν, λέει πάλι, το συζητάνε. Εδώ, Πίκολο, δεν ήταν σίγουρο. Όχι, έχουν πει βέβαια, αλλά δεν αποκλείεται και το ναι. Αναλόγως το Μαρκούτσι πάει. Πώς θα πάει ενώ και με τα ράπη και τα πιστοποιητικά. Προς το παρόν πάει πάρα πολύ καλά. Από τα πιο πάρα πολύ ωραίο. Αδιανόητες ουρές, χιλιάδες έλεγχοι των αστυνομικών να δουν αν το έχεις βάλει. Μαρκούτσι, πάντα γι' αυτό μιλάω, τι νομίζετε. Παντού ράπιτ σου λέει, μόνο στο αυτοκίνητό σου μπορείς να πεις «Α, Μαρκούτσοτος». Έγινε και αυτό τώρα παίζεται. Το παν βέβαια είναι, παιδιά, να μην φτάνουμε στην υπερβολή. Ορίστε. Ωραίο. Θα βγούμε αύριο το βράδυ όλοι γιατί είναι Αγγελική, είναι το μαγαζί που έκλεισε. Δες τι ωραίο. Όλα φυσιολογικά το βλέπεις, τι ωραίο το κουβούκλιο. Καθένα στη φούσκα του, στο σελοφανάκι του, μια εικόνα γεμάτη υγεία. Και σκέψω ότι αυτοί έχουν εμβολιαστεί. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό. Ο εμβολιασμός στα εγχώρια μόνο με νοιάζει. Πώς πάει? Έγινε τρέντ. Πολύ ωραίο, μπράβο. Η κυρία Πατούλη τρυπήθηκε. Φορώντας κάτι έτσι, κάτι απλό. Ναι, αυτό είναι το ωραίο, το εμβολιαστικό, το outfit. Έτσι πας, μαύρο χρυσό, ό,τι πρέπει για ένεση. Ενδείκνεται πάρα πολύ ωραία. Και εγώ έτσι είχα πάει τον τρίκι τελευταία φορά. Πολύ ωραία. Να, τώρα είναι, παιδιά, τα ξέρουμε τα look κάποιοι άνθρωποι. Τι να πω, θα ευχηθώ όλα καλά. Να ευχηθώ υγεία. Να ευχηθώ αγάπη. Τι άλλο να ευχηθώ? Ξέρω κάτι. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Εύχομαι να έχετε ή να κάνετε καλό μεσημεράκι. Μπράβο, αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει καλύτερη. Τι χρόνια πολλά τώρα και εμείς. Καλό μεσημεράκι, το λέει η Σύση. Μπράβο, σε αυτό ελπίζει, σε αυτό πιστεύει. Ευχαριστούμε, Σύση. Μακάρι, δηλαδή και εγώ το εύχομαι. Ειδικά τώρα στη Βόρεια Ελλάδα αυτή πιάνει πολύ ευχή. Ειδικά σήμερα γιατί είναι ο Jason Statham. Κάνει COVID βόλτες. Τσιμισκή, βέβαια, ξεκινάνε τα γυρίσματα του Expandables 4 σήμερα. Θα έρθει η μέρα που θα το προλογίσω στην καναλάρα, Expandables. Είναι πάνω και η μέση Θεσσαλονικιά αυτή τη στιγμή είναι στους δρόμους και ψάχνει ήδη τρόπο να περάσει τα security, να είναι πιο κοντά στο όνειρο. Σε αυτή τη γυναίκα θέλω να μιλήσω. Σε αυτή την αγωνίστρια που παλεύει απάνω στο ψηλοτάκουνο να αποπροσανατολίσει το σεκιουριτά κερνώντας τον τρίγωνο πανοράματος ενώ ταυτόχρονα διορθώνει το ρίμιλ. Σε σένα κολλητή, μην το βάζεις κάτω. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μαζί σου. Γι' αυτό και σου αφιερώνω. Βγήκε ο Στέιθαμ Τσάρκα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε και η ώρα να κάνεις πανικό. Πήγαινε και βρες τον, πώς τον θέλεις πες τον. Κάνε το Στέιθαμ Σαλονικιό. Λευκό το πύργο να το στριγυρνάει. Κέρνα τον μπουγάτσα, πάτε χαλαρά. Κάτω και δεν ξέρεις κάπου θα σε πάει. Μπορεί να θέλει Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο που θα έχει θέα. Πάτσα όλο πιάτο το θερμαϊκό. Λίγο βαρδάρις, λίγο κι παρέα. Κάνε το Στέιθαμ Σαλονικιό. Τα φιλιά μου στην πόλη μου, τα φιλιά μου, μεγάλες στιγμές. Βέβαια δεν ζει μόνο η πόλη μου μεγάλες στιγμές, δεν έχει μόνο Kistors. Φυσικά έχουμε και εδώ, ήρθαν η Heidi Klum και η Kylie Minogue για τα γυρίσματα του γερμανικού GNTM. Όχι, έπρεπε, γιατί χιόνα. Γυρνώ πολλά νερό, σου λέει, παιδάκι μου, στο Ζάπιο. Σε απόσταση αναπνοής, τέλειωνε τα κορίτσια. Δεν πήραν και ένα τηλέφωνο. Εντάξει, το είχα και στο αθόρυβο, θα μου πεις δουλεύουν κιόλα, όλη την ώρα θα τρέχουνε, δεν θα προλαβαίνουν ούτε να φάνε. Α.
Η Χάιντι. Άκου τώρα πρόταση. Αν ήσουν μικρός και βλέπεις τη Χάιντι, πώς θα σου χαλάσει την παιδική ηλικία. Η Χάιντι τρώει μια πίτα. Πίτα είπα. Τίποτα, στο πόδι. Περίπου στο πόδι. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει χρόνος, παιδιά, ούτε και να ντυθεί και αυτή. Εξαντλημένη λέει, φεύγει για Μύκονο, Στέλιο. Τι δράμα είναι και αυτό που περνάει. Στη Μύκονο έχουν πάει τα μοντέλα. Τα μοντέλα στη Μύκονο, αποβίβαση, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πάει και αυτό το άγχος. Η Βίκη δεν θα περάσει, ρε παιδιά, μια βόλτα από εκεί. Δεν είναι επίτιμη καλεσμένη κάτι. Βέβαια τώρα θα μου πεις που θα προλάβει και με το Dancing with the Stars. Είχανε χθες βραδιά Όσκαρ. Πολύ ωραία χθες και χορευτές. Και η Καγιά ντύθηκε το Όσκαρ το ίδιο. Ωραία, το έπαιξε σε μια χαρά. Παιδιά όλοι χόρεψαν, όλοι έλαμψαν και τα σχόλια αφορούσαν το χορό και μόνο το χορό. Edward, 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 Edward. Πόσα κορίτσια θα είναι σπίτι τώρα και θα είπανε θα βούλιαξα μια χαρά μαζί με τον Edward. Συγγνώμη, ένσταση. Γιατί μόνο κορίτσια, δεν κατάλαβα. Πέστα, πέστα. Πολύ μπράβο, ε. Όλο ωραίο αυτό, μ' άρεσε πολύ. Γιατί βγαίνει η εορτάζουσα. Νίκο, Νίκο, λοιπόν. Έλα, έλα. Έχω mind-blowing follow-up breaking. Ωρε φίλε, τι είσαι εσύ ρε, τι σύμφωνας. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, η Βίκη Καγιά. Α, ναι. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος. Όχι. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά δήλωσε πως σε μερικά χρόνια θα αποσυρθεί από την τηλεόραση. Τι λες? Ναι, 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 κουράστηκε λέει. Ναι, δεν θέλει. Ναι, τι, δε, όχι, δε, μη. Τι, δεν θέλει άλλο, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι όλες σαν και εμένα, παιδιά. Έλα, να σου πω, Βίκη μου. Που θα γίνει μίγα και δεν ξεκολλάει. Ναι, Βίκη μου, στο καλό αγάπη μου και όσο για τα concept εκεί στο Stars. Α. Μη σκας. Α. Όλο και κάποια θα βρεθεί να τα κάνω. Όχι, πέρα από... Πολύ ωραίο το μικρό θεατρικό. Και Δευτέρα παίζει. Όχι, παιδιά, τώρα αυτό... Ναι, λαγιά. Αυτό είναι σοβαρό. Όχι, αλήθεια, παιδιά. Αν φύγει η Καγιά, δηλαδή, θέλω να πω και το... Θα το βρούμε, ρε παιδιά. Όχι, ειλικρινά, θέλουμε μια τηλεόραση χωρίς... Absolutely freaking literally amazing. Αντέχουμε. Μπορούμε. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε. Εγώ πάντως... Κάθισα και σκέφτηκα σου θα κάνω θέλω Βίκη μου στο λέω άμα φύγεις δεν θα αντέξω θα με όλο die for Βίκη μου θα σκάσω κι όλο κόρια σου θα κάνω μόνο τώρα θα ζητάω Βίκη μη μ' αφήσεις μόνο που θα βρω το μεγάλη χαρά και σήμερα. Γιατί στα κρουστά μου είχα τον Κωνσταντίνο μου. Ο Σπύρος έχει βρει τον δρόμο και έρχεται όποτε θέλει είναι εδώ. Ο μαέστρος μου στο λαϊκό, εδώ το αγόρι μου ο Σταύρος. Ο μαέστρος μου στη ζωή με για το κούρεμα. Κούκλος, κούκλος. Πίκολο Αντρίκο, παιδική ψυχούλα, παιδικό δωμάτιο. Και αυτή η φωνή δώρα από το υπερπέραν, Πέτρος Πλαρινός. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια, ό,τι ώρα και να βγαίνουμε είστε εκεί. Cause I will die for Δίκη μου θα σκάσω κι όλο χωριά σου θα κάνω θέλω Δίκη μου στο λέω άμα φύγεις δεν θα αντέξω θα με όλο die for Δίκη μου θα σκάσω κι όλο χωριά σου θα κάνω μόνο τώρα θα ζητάω μη μ' αφήσεις μόνο που θα βρω το
το μαέστρο μου πάντα δίπλα μου σε όλα. Μπράβο ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Με το πραγματάκι του μαζί πάλι. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Έτσι το κέφι.